Ο Ιωάννης έγραψε και άλλοι μεταφράσαν όσα ο Χριστός και Απόστολοι πάνω στη γη επράξαν. Βιβλίο έγραψε ιερό της πίστης μας θεμέλιο, του Ιησού μας του Χριστού Άγιο Ευαγγέλιο. Μας έγραψε για του Θεού το σαρκωμένο λόγο και δίκαια τον ονόμασαν ως πρώτο θεολόγο. Αγαπημένος μαθητής και επιστήθιος φίλος της Παναγιάς, ο νέος γιος της πίστης μας ο στήλος, που φτάξε κάτω από το σταυρό να δει το δάσκαλό του κι είδε τη λόγχη να τρυπά το άχραντο πλευρό του. Έγραψε για τα θαύματα και του Χριστού τα πάθη, μα και για την Ανάσταση ο κόσμος για να μάθει. Αυτά κι εγώ εξιστορώ σε τούτες τις αράδες, σε έμετρη μετάφραση με στίχους κατοντάδες, των ιερέων έσχατος, αμαρτωλών ο πρώτος, πρεσβύτερος Δημήτριος, επίησεν οικότος. Ο Θεός Λόγος είναι φως, δημιουργός των πάντων. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Πάτερ, είστε καλά. Δόξα τω Θεώ. Πάντα χαμογελαστός, πάντα. Νομίζω δίνει δύναμη σε όλους μας αυτό όταν το παρατηρούμε σε έναν άνθρωπο. Βέβαια, ένας άνθρωπος πολυφράγμων, με πλούσιο βιογραφικό παρότι νέος, με μια πολυμελέστατη οικογένεια, με 5 παιδιά. Και πραγματικά απορώ αυτά τα ερεθίσματα, πώς έρχονται και πώς τελικά παίρνουν σάρκα και οστά με έναν άνθρωπο που έχει καταπιαστεί με τόσα πολλά πράγματα. Αυτή τη φορά είναι μια μοναδική προσπάθεια, μας φέρνετε να μας επικοινωνήσετε, μια μοναδική προσπάθεια που έχει να κάνει με το Ευαγγέλιο. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας ήρθατε. Και επίσημα. Και επίσημα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Στον Νίκο το δικό μας, καλώς ήρθατε. Σωστά, σωστά. Έχουμε τη δική σας λοιπόν την προσπάθεια, αλλά πραγματικά κάποιος ακούγοντάς το έχει την απορία. Γιατί ο άνθρωπος που στέκεται τώρα εδώ μπροστά μας είχε την ανάγκη αυτή? Τι ήταν εκείνο που μπορεί να του συνέβη, με τι μπορεί να ήρθε αντιμέτωπος και να το αισθάνθηκε? Σίγουρα δεν ήταν κάτι το οποίο είναι υπερφυσικό. Σίγουρα. Όπως είπατε κι εσείς πολύ όμορφα προηγουμένως, ήταν μια δική μου εσωτερική ανάγκη. Από την εφηβεία μου είχα μια ανασχόληση με τη λογοτεχνία. Και αυτό ήταν ίσως το προϋπάρχον μικρόβιο εντός εισαγωγικών που με ώθησε στο να προβώ στη συγγραφή αυτού του έργου. Δεν ήρθε ακριβώς βέβαια έτσι σαν μια μέρα ξύπνησα το πρωί και είπα να γράψω το κατά Ιωάννη σε έμετρο. Αυτό μου ήρθε μετά από ένα προσκύνημα στην νήσο Πάτμο πριν από αρκετά χρόνια και ενώ ήδη είχα δοκιμάσει να κάνω και άλλα εκκλησιαστικά κείμενα της εκκλησιαστικής σημειογραφίας σε 15-σύλλαβο. Το 15-σύλλαβο τον γνωρίζετε όλοι, είναι η γνωστή σε όλους εμάς μαντινάδα. Δεν είναι όμως μαντινάδα και δεν μετέτρεψα το Ευαγγέλιο σε μαντινάδα. Αλλά υπάρχει το κριτικό στοιχείο. Υπάρχουν ψήγματα κριτικής διαλέκτου όντως μέσα εκεί. Για την ανάγκη του μέτρου, έτσι κι αλλιώς. Ήταν επιτρεπτό όλο αυτό, έτσι, γιατί το Ευαγγέλιο δεν έχει γραφτεί σε 15 σύλλαβο. Όχι. Συνεπώς, για να μπορέσει... Να πούμε ότι είναι στη Δημοτική. Στη Δημοτική. Είναι στη Δημοτική. Και εφόσον έχει γίνει απόδοση του Ευαγγελίου στη Δημοτική, εγώ απλώς έβαλα το μέτρο. Δηλαδή, διάβαζα το αρχαίο κείμενο, διάβαζα τη μετάφραση και το έπλεξα. Γιατί υπήρχε μετάφραση, όπως μας είπατε και εσείς. Μετάφραση σαφέστατα υπάρχει. Υπάρχουν, η μετάφραση υπάρχει. Δεν είμαι ναι, ο πρώτος. Αλλά η ποιητικότητα ενός κειμένου και δι' ενός 15-σύλλαβου κειμένου, νομίζω έρχεται να επικοινωνηθεί το περιεχόμενο αυτού του κειμένου πολύ πιο εύκολα στη νεολαία,
στα παιδιά, ακριβώς, σε κάποιους οι οποίοι μπορεί να μην έδιναν ιδιαίτερη βαρύτητα ή να μην μπορούσαν να δώσουν ιδιαίτερη βαρύτητα. Αυτό ήταν και έτσι ένα από τα κίνητρα. Να σας πω ότι είναι ένα προϊόν, ας μου επιτραπεί εντός εισαγωγικών πάλι η έκφραση αυτή, ένα προϊόν προσευχής και προσευχητικής διάθεσης. Και το κίνητρο λοιπόν, ένα από τα κίνητρα μάλλον, ήταν ακριβώς αυτό. Λόγω της δεύτερης ιδιότητάς μου, του εκπαιδευτικού που γνωρίζετε, συναναστρέφουμε με αρκετά παιδιά και βλέπω ότι υπάρχει ένα έλλειμμα πάνω σε αυτό το κομμάτι. Δηλαδή, τα παιδιά δεν γνωρίζουν δεν γνωρίζουν το περιεχόμενο των Ευαγγελίων. Μπήκα λοιπόν σε αυτή τη διαδικασία, έκανα το σταυρό μου μία μέρα και είπα να ξεκινήσω το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο σε έμετρο λόγο. Και αυτό που είχατε που μόλις πριν λίγο ακούσαμε είναι η έμετρη εισαγωγή του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου, το οποίο είναι δικό μου. Και εκεί όντως υπάρχει μία ομοιοκαταληξία. Δεν υπάρχει σε όλο το κείμενο, σε κάποια σημεία μέσα στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο βγαίνει και ομοιοκαταληξία. Αλλά δεν είναι αυτοσκοπός η ομοιοκαταληξία. Να πω ότι το συγκεκριμένο βιβλίο, γιατί γράφτηκε, τέλος πάντων εκδόθηκε και σε βιβλίο, έχει γίνει... Για πριν... δώστε μου, κάντε τον κόπο να μας δώσετε λίγο να τα δείξουμε. Γιατί έχουμε και πολλές απορίες τώρα, καταλαβαίνετε. Όχι μόνο, είναι και γράφτηκε τελικά και για έναν εξαιρετικό σκοπό, έτσι. Να σας πω ότι το δεύτερο βιβλίο, το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, το πρώτο είναι οι έμετροι χαιρετισμοί. Οι έμετροι χαιρετισμοί. Ναι. Κάτι αντίστοιχο δηλαδή. Ακριβώς. Σε ποιητικότητα. Τους χαιρετισμούς επίσης τους γνωρίζει πάρα πολύ όλος ο κόσμος. Να πω ότι και το ένα και το άλλο βιβλίο γράφτηκε μέσα στην καραντίνα. Τη γνωστή μέσα στην καραντίνα. Ναι, ολοκληρώθηκε το κατά Ιωάννη στην καραντίνα που λέμε μέσα στον κορονοϊό, διότι όλοι μας τότε είχαμε αρκετό χρόνο νομίζω στη διάθεσή μας και είπαμε με κάποιο τρόπο να μπορέσουμε να κάνουμε κάτι δημιουργικό. Και έτσι μάλλον θα έπρεπε να ευχαριστούμε το Θεό, γιατί δεν είναι το μοναδικό έργο που γράφτηκε, αλλά πάρα πολλά όμορφα πράγματα έγιναν από πολλούς ανθρώπους μέσα την περίοδο εκείνη, μέσα στην περίοδο εκείνη. Έδωσε, η αλήθεια είναι, χώρο και χρόνο σε πολλούς από εμάς να κάνουμε κάτι διαφορετικό, ξέρετε τι σκεφτόμουν. Από τη στιγμή που κυκλοφόρησε το συγκεκριμένο βιβλίο που είχα τώρα στα χέρια μου, μου κάνει εντύπωση και θέλω να μάθω ποια ήταν τα σχόλια που ακούσατε, είτε από τα παιδιά με τα οποία συναναστρέφεστε και λόγω της ιδιότητάς σας, είτε με τους ανθρώπους που βρίσκονται στο δικό σας περιβάλλον. Ήταν εκείνοι που σας είπαν μπράβο, ήταν μια κίνηση που τη χρειαζόμασταν. Ήταν τα σχόλια εκείνα που είχατε κι εσείς ανάγκη να ακούσετε και να πείτε μπράβο μου, καλά έκανα τελικά και το μπράβο μου, καλά έκανα, σίγουρα δεν το έχω πει. Να το πείτε στον εαυτό σας, γιατί είναι σημαντικό. Νομίζω αυτό, οποιαδήποτε τιμή, ανήκει πρωτίστως στον Άγιο Ιωάννη, τον θεολόγο, βέβαια, που είναι και ο συγγραφέας του συγκεκριμένου Ευαγγελίου. Εγώ δεν έκανα κάτι, πώς να το πω, κάτι σπουδαίο όσον αφορά, δεν είναι αποκλειστικά δικό μου αυτό. Είναι κάτι το οποίο προϋπήρχε, η ιδέα ακριβώς. Η ιδέα να το φτιάξω με αυτόν τον τρόπο, να το αποδώσω με αυτόν τον τρόπο ένα προϋπάρχον κείμενο. Δηλαδή, σίγουρα κάποιοι άνθρωποι, αν πιάσουν και διαβάσουν τη μετάφραση οποιοδήποτε Ευαγγελίου, αν πάρουν από ένα εκκλησιαστικό βιβλιοπωλείο την Κοινή Διαθήκη και ξεκινήσουν να διαβάσουν, θα ωφεληθούν. Απλά εδώ γίνεται ίσως αυτή η διαφορά με τον έμετρο λόγο, είναι ότι γίνεται πιο εύληπτο και πιο εύηχο. Και ειδικά. Και προσιτό επίσης. Και ειδικά, πιο προσιτό. Πιο προσιτό σε ένα λαό όπως αυτό της Κρήτης, έτσι. Δηλαδή, και το σημαντικότερο είναι ότι με σκοπό το κοινό κριτικό νου. Ακριβώς. Γιατί πώς θα περάσει. Ο 15 σύλλαβος είναι κάτι που είναι μέσα στο αίμα του Εκείο. Κρητικού. Ακριβώς. Και αυτό ήταν ένα από τα κίνητρα τα οποία με ώθησε να προχωρήσω στην απόδοση του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου. Να πω ότι πρώτα γράφτηκε, ξεκίνησε μάλλον το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Στο ενδιάμεσο, έγινε μια παύση, την περίοδο του κορονοϊού, γράφτηκε σε έμετρο οι χαιρετισμοί. Και εκδόθηκαν πρώτα οι χαιρετισμοί και στην πορεία είχαμε. Και στην πορεία μετά, ναι. Θα μας πείτε πού τα εντοπίζουμε καταρχάς, αφού πρώτα
μπορέσω να, όχι να απαγγείλω, να διαβάσω λίγο τον τρόπο με τον οποίο αποδίδεται πλέον το Ευαγγέλιο του κατά Ιωάννη, με τον τρόπο με τον οποίο εμπνευστήκατε. Και λέει, ο Ιησούς θεράπευσε του αυλικού το τέκνο, στίχη 46-54 μέσα από το Ευαγγέλιο, και λέμε, ήρθε και πάλι ο Ιησούς εις την Κανά την πόλη, εκεί που έκαμε κρασί από το νερό στις θάμνες. Εκεί ήταν κάποιος αυλικός που ασθενούσε ο γιος του και ήρθε από την Καπερναούμ που κατοικοεδρεύαν. Αυτός λοιπόν, σαν άκουσε πως ο Ιησούς ερχόταν, πήγε και παρεκάλεσε του κόσμου το σωτήρα, το γιο του που ήταν άρρωστος βαριά να θεραπεύσει, καθώς ετοιμοθάνατος κοίτονταν στο κρεβάτι. Και είπε τότε ο Ιησούς στον αυλικό εκείνο, δεν θα πιστέψετε ποτέ, σημάδια αν δεν δείτε. Και ο αυλικός παρακαλεί τον Ιησού και λέει, Κύριε, στην Καπερναούμ γρήγορα να οδέψεις, προτού πεθάνει ο γιώκας μου, εσύ να τον γιατρέψεις. Έτσι, για να έχει και μία εικόνα ο κόσμος, περιμένεις πώς και πώς και καρτεράς να δεις τον ομοιοκατάληκτο στίχο, για να μπορέσεις να τα δέσεις. Το μυαλό δουλεύει πολύ πιο εύκολα όταν πατάει πάνω σε μια τέτοια ομοιοκατάληκτη παρτιτούρα. Ακριβώς. Και κάτι εξίσου σημαντικό δεν αναφέραμε για τα έσοδα. Και έχει πολύ μεγάλη σημασία να μας αναφέρετε πού θα διατεθούν τα έσοδα από το βιβλίο. Και με αυτό να σας αποχαιρετήσουμε, δυστυχώς. Πριν από αυτό, θα ήθελα μόνο να πω ότι το συγκεκριμένο βιβλίο του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου έχει προλογίσει ο Σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος Κρήτης, κύριος Ευγένιος, ο Σεπτός Ποιμενάρχης μας, τον οποίο θα ήθελα να ευχαριστήσω και δημόσια. Και γιατί με αυτού την ευλογία γίνονται όλα και οτιδήποτε γίνεται και οτιδήποτε γράφεται από τους ανθρώπους της Εκκλησίας για τη δόξα του Θεού είναι και για την τιμή των Αγίων. Τώρα υπάρχει και ένα κομμάτι που θα πρέπει να το αναφέρουμε, όπως ακριβώς είπατε. Το συγκεκριμένο βιβλίο διακινείται από την ενορία μας, από την ενορία Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στις Κάτω Γούβες, που ίσως ο περισσότερος κόσμος γνωρίζει. Από τα πιο όμορφα σημεία της Κρήτης. Εκεί δεσπόζει ο Ιερός Ναός. Εκεί πρέπει να πούμε αυτό που ίσως να μην γνωρίζει ο κόσμος, γιατί όλος ο κόσμος γνωρίζει τον Άγιο Κωνσταντίνο στις Κάτω Γούβες, τον ναό μας, αφού τον προτιμάει εκεί για τα μυστήρια είτε γάμων είτε βαπτίσεων. Αλλά αυτό που δεν γνωρίζει ο περισσότερος κόσμος είναι ότι δεν έχουμε μεγάλο ναό στις Κάτω Γούβες. Και η ενορία υπάρχει εδώ και 23 χρόνια. Και έχει ξεκινήσει φυσικά από τους προκατόχους μου, και δεν είμαι ο πρώτος, αλλά πριν από μένα ήταν ο πατήρ Χαράλαμπος Μαυρίδης, από τον οποίο και παρέλαβα την ενορία, και πριν από εκείνον ο μακαριστός πατήρ Ηρακλής, που σίγουρα γνωρίζει πάρα πολλοί κόσμος, την ευχή του να έχουμε. Και εκείνοι από την δική τους πλευρά έκαναν τη δική τους προσπάθεια και έλαχε και σε εμένα, αν θέλετε, ο κλήρος να ηγηθώ αυτής της προσπάθειας, ακριβώς της ανέγερσης του νέου μας ναού, ο οποίος θα τιμάει τον Άγιο Παΐσιο, τον Αγιορείτη. Εδώ έρχονται λοιπόν τα έσοδα λαοφιλή, ακριβώς, να βρουν θέση Άγιο. Σημαντική. Εδώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι το συγκεκριμένο βιβλίο δεν θα αποδώσει εμένα προσωπικά κάποια έσοδα. Να το πούμε αυτό για να μην παρεξηγήσουμε ακριβώς. Ότι εγώ μπορεί να το έγραψα, από εκεί και έπειτα τα έσοδα διατίθενται αποκλειστικά σε αυτό τον ιερό σκοπό της ανέγερσης του Ιερού Ναού Αγίου Παϊσίου της ενορίας Κάτω Γουβών. Και του βλέπουμε εμείς και σχετικά πλάνα από το σημείο, έτσι, στις διαδικασίες, στις εργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη σε ό,τι έχει να κάνει ανέγερση. Και του πνευματικού κέντρου, γιατί τώρα είμαστε σε μια φάση που περιμένουμε να ολοκληρώσουμε, είναι ημιτελές, και περιμένουμε να το ολοκληρώσουμε, τις εργασίες της ολοκλήρωσης του πνευματικού κέντρου. Ελπίζουμε και ευχόμαστε να είμαστε σε θέση τον προσεχή χειμώνα να καλύψουμε τους ενορίτες μας, οι οποίοι είναι άστεγοι τόσα χρόνια. Να πούμε ότι αύριο το βράδυ, αν μου επιτρέπετε, αύριο το βράδυ στις 7 η ώρα θα τελεστεί ο πανηγυρικός εσπερινός της εορτής στην οικοδομή του Αγίου Παϊσίου. Τι λέτε τώρα, μια άλλη θέλουμε εικόνα. Θέλουμε υλικό να το επικοινωνήσουμε στον κόσμο τη μεθεπόμενη. Προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτά, του Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βογιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής μας, και το πρωί της Τετάρτης όρθρος και η πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Το βράδυ της Τετάρτης, 7 η ώρα, θα τελεστεί και η Ιερή Παράκληση στον Άγιο Παΐσιο. Να πούμε επίσης και ότι στις 23 του Ιούλη
ημέρα Κυριακή και στην αυλή του Δημοτικού Σχολείου στις Πάνω Γούβες θα γίνει μια χοροσπερίδα που διοργανώνει ο Σύλλογος Φίλων Ανέγερσης του Ιερού Ναού Αγίου Παϊσίου Κάτω Γουβών. Ήταν κάτι το οποίο εντυρίμει του λόγου παραλείψαμε να πούμε, αλλά είναι κάτι πολύ σημαντικό. Είναι ένας σύλλογος που έχουν φτιάξει οι ενωρίτες των Κάτω Γουβών και ως στόχο έχει την συγκέντρωση οικονομικής βοήθειας, να το πούμε έτσι, γι' αυτό ακριβώς το σκοπό, για την επίτευξη αυτού του σκοπού. Μπράβο σας, γιατί... Θα πραγματοποιηθεί ο σκοπός, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Γιατί όλοι μπορούμε και να βοηθήσουμε και θα το κάνουμε. Είμαστε στην διάθεση όλων των ανθρώπων να μάθουν οτιδήποτε θέλουν, μπορούν να έρθουν αν θέλουν και από την εκκλησία μας να εκκλησιαστούν μια Κυριακή και αν θέλουν φυσικά να στηρίξουν με... αγοράζοντας αυτό το βιβλίο ή οποιοδήποτε άλλο ή το άλλο βιβλίο το που κάνουμε. Έχουμε. Το έχουμε μπράβο σας. Να μπράβο βοηθήσουν και σε αυτό τον σκοπό. Και εσείς και όσοι ανήκουν στην ενορία, απλοί άνθρωποι, γενικότερα ηγείστε μιας προσπάθειας που βασίζεται πάνω στο κομμάτι της πίστης. Δύσκολα κάποιος βάζει το χέρι στην τσέπη, όμως σε δύσκολους καιρούς ένα τέτοιο όνειρο που με αντικείμενο τη θρησκεία μας, την ενορία μας, έρχεται να μας εμπνεύσει, να μας ενώσει και να κάνουμε κάτι καλό για τον τόπο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε. Ευχαριστή. Να είστε καλά. Θα τα πούμε την Παρασκευή, διότι θα είμαστε μαζί σε ένα μυστήριο που θα τελεστεί εκεί. Έτσι, να συνεχίσετε πολύ καλό το έργο σας. Θα είναι χαρά μου. Θα τα πούμε από κοντά. Θα είναι χαρά μου. Με αγάπη και αλληλεγγύη. Να είστε καλά. Θερμές ευχαριστίες. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.